Γεια σας, είμαι ο Θεοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpablamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και αυτό είναι το 26ο βίντεο στη σειρά. Ο Thomas Merton είχε πει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αφιερώσουν όλη τους τη ζωή σκαρφαλώνοντας τη σκάλα της επιτυχίας μέχρι που φτάνοντας στην κορυφή συνειδητοποιούν ότι η σκάλα κουμπούσε σε λάθος τοίχο. Όλοι μας, οτιδήποτε και αν κάνουμε, σκαρφαλώνουμε σκάλες. Αν αυτή τη στιγμή δεν ανεβαίνετε σε κάποια σκάλα, πιθανόν κάτι δεν κάνετε καλά. Και υπάρχουν πολλές διαφορετικές σκάλες. Κάποιοι ανεβαίνουν σκάλες στον αθλητισμό, κάποιοι στην καριέρα τους, κάποιοι στην κοινωνική τους ανέλυξη, κάποιοι σε διάφορους άλλους οργανισμούς που μπορούν να ανήκουν. Όλοι βρίσκονται σε κάποια σκάλα. Εκτός και αν αφήνετε ανεκμετάλλευτα τα ταλέντα και τις ικανότητές σας, δεν γίνεται να αποφύγετε το σκαρφάλωμα μιας σκάλας. Αν ο τοίχος που έχετε ακουμπισμένη τη σκάλα σας αυτή τη στιγμή, αυτή που σκαρφαλώνετε, αν δεν είναι ο τοίχος που θα θέλετε να φτάσετε στην κορυφή του, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε να κατεβείτε και αφού επιλέξετε προσεκτικά, να σκαρφαλώσετε σε μια διαφορετική σκάλα. Οπότε, μιας και είναι δεδομένο πως οτιδήποτε και αν κάνετε θα σκαρφαλώνετε, θα ανεβαίνετε σε κάποια σκάλα, φροντίστε να κουμπάει στο σωστό τοίχο. Βέβαια, κάποιες φορές μπορεί να παραλείψετε τελείως τη σκάλα και να σκαρφαλώσετε το τοίχο χωρίς αυτήν, αρκεί να έχετε περάσει την κατάλληλη εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο Facebook, είτε στο κανάλι μου στο YouTube, είτε στο blog μου. Και επίσης, μοιραστείτε το και με άτομα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντας το κόκκινο κουμπί που βλέπετε εδώ, ώστε να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα. Βρείτε σε ποιο τοίχο θέλετε να κουμπάει η δική σας σκάλα πριν ξεκινήσετε να σκαρφαλώνετε. Και όταν φτάσετε στην κορυφή, θα σας περιμένω εκεί. Γεια σας.